μαζί με τη μαύρη επέτειο από τα 50 χρόνια της εισβολής στην Κύπρο, νομίζω ότι είναι, δεν μπορεί να ξεχνάει κανείς και την άλλη μαύρη επέτειο στην οποία γίνεται αυτή η σύνοδος κορυφής, στα 75 χρόνια του ΝΑΤΟ. Γιατί εκεί πραγματικά θα βρει τις αιτίες, αν θέλετε, και τον βρώμικο ρόλο που έχει και το ίδιο το ΝΑΤΟ στην εισβολή στην Κύπρο και βεβαίως που καμιά εμπιστοσύνη δεν μπορεί να γεννά και στον ίδιο τον κυπριακό λαό για το ότι μπορεί πραγματικά να βοηθήσει στην επίλυση του κυπριακού προς όφελός του. Και μιλάμε για πρόταση που θα είναι, μιλάμε για ένα νέο κράτος, νέα πατρίδα για Ελληνοκυπρίους και Τουρκοκυπρίους, που δεν θα είναι βεβαίως ένα νέο προτεκτοράτο ή χωρίς ξένους προστάτες, εγγυητές κλπ. Σε αυτή την κατεύθυνση η γνώμη μας είναι ότι δυστυχώς κάθε άλλο παρά βοηθούν προς τη λύση οι διάφοροι πολεμικοί οργανισμοί όπως είναι το ΝΑΤΟ, πολύ περισσότερο σε μια περίοδο που και μέσα στα ανακοινοθέντα της Συνόδου Κορυφής είναι και το να προχωρήσει ο δικός χάρτης Ελλάδας-Τουρκίας με πρίκα τη συνδιαχείριση του Αιγαίου και ό,τι αυτό σημαίνει για τα κυριαρχικά δικαιώματα. Άρα σε ένα τέτοιο κλίμα είναι νομίζω τουλάχιστον υπερφύαλο να λέει κανένας ότι πιστεύει ότι ή να έχει τρέφει κανείς αυθυπάτες ότι θα μπορούσε το ΝΑΤΟ να παίξει ένα ρόλο στην επίλυση προς όφελος του λαού της Κύπρου. Mm-hmm. Και αφενός είναι νούμερο ένα ζήτημα το κατά πόσο η αποστολή, η συνεχής αποστολή πολεμικού υλικού αποδυναμώνει την αποτρεπτική ικανότητα της χώρας και βεβαίως και ταυτόχρονα δεν μπορεί κανένας να μην μιλάει ότι εκδόθηκε ένα πολεμικό ανακοινοθέν από τη Σύνοδο του ΝΑΤΟ που λέει αποστολή F-16 αντιπυραυλικών συστημάτων και μια σειρά άλλων οπλισμών, ενίσχυση με συν 40 δις, σαν λίγα έχουμε δώσει μέχρι τώρα για την επόμενη χρονιά στην Ουκρανία και δηλαδή μια φουλ της μηχανές για γενίκευση στην πραγματικότητα του πολέμου. Κύριε Κομμένα, και με πολύ μεγάλους κινδύνους, και θα πω μισό λεπτό, με τεράστιους κινδύνους που αναλαμβάνει δυσανάλογα ο ελληνικός λαός. Και βεβαίως, τώρα γιατί ακούμε εδώ και την κριτική που φτάνει στο σημείο να λέει ψηφίσαμε τις εξοπλιστικές δαπάνες, αλλά είναι υπέρογγες οι εξοπλιστικές δαπάνες. Ποιος τελικά τις πληρώνει τις εξοπλιστικές δαπάνες και είναι για την άμυνα και τα κυριαρχικά δικαιώματα της χώρας? Τι δουλειά έχει? 10 μέρες πριν ψηφίστηκε στην Ελληνική Βουλή από τη Νέα Δημοκρατία, το ΣΥΡΙΖΑ και το ΠΑΣΟΚ η παραμονή της συστοιχίας πάτρους στη Σαουδική Αραβία. Ποια κυριαρχικά δικαιώματα φυλάμε στη Σαουδική Αραβία? Αυτά ενισχύουν τελικά ή αποδυναμώνουν την αποτρεπτική ικανότητα της χώρας? Ποια κυριαρχικά δικαιώματα φύλαγε η φρεγάτα Ίδρα και η φρεγάτα Ψαρά στη συνέχεια στην Μέση Ανατολή? Με ανθρώπους των ενόπλων δυνάμεων να φεύγουν τόσα χιλιόμετρα μακριά από τη χώρα σε μια εμπόλεμη ζώνη για να υπερασπιστούν τι και να αναλαμβάνουν κινδύνους με κόστος 500.000 ευρώ τη μέρα. Αυτά που λείπουν από την κυβέρνηση για να δώσει τις αναγνωρισμένες αποφάσεις από τα δικαστήρια για αυξήσεις τους μισθούς στους γιατρούς και μετά λέει στους νησιώτες που ταυτόχρονα αποδυναμώνει και την άμυνά τους ότι ξέρετε δεν μπορούμε να ενισχύσουμε ούτε το Εθνικό Σύστημα Υγείας για να μπορείτε να ζείτε με αξιοπρέπεια και με ασφάλεια στον τόπο σας. Γιατί ο πόλεμος είναι τουλάχιστον αφελές να λέμε ότι ο πόλεμος μεταξύ στην πραγματικότητα Ρωσίας και ΝΑΤΟ στις πλάτες του Ουκρανικού λαού και του Ρώσικου λαού και των λοιπόν λαών της περιοχής που πληρώνουν μεταξύ αυτών και του Ελληνικού να είναι τουλάχιστον αφελές να λέμε ότι ξεκίνησε με την εισβολή της Ρωσίας. Εδώ και πολλά χρόνια στην πραγματικότητα τρέφεται το με λείπασμα το πεδίο του πολέμου με συνεχείς προκλήσεις και από τη μία και επειδή απλώνεται το ΝΑΤΟ από τη μία και από την άλλη πλευρά με τα πραξικοπήματα, με μια σειρά εξελίξεις που προηγήθηκαν πριν φτάσουμε βεβαίως στην απαράδεκτη και απολύτως καταδικαστέα εισβολή του Πούτιν. Αλλά δεν μπορεί ξαφνικά να αναγνωρίζουμε επιθετικότητα μόνο στη Ρωσία και να παρουσιάζεται ως περιστέρι της ειρήνης το ΝΑΤΟ
που έχει μακελέψει τους λαούς σε μια σειρά μεριές της χώρας και βεβαίως την ίδια στιγμή αυτοί που ανησυχούν για την, και μπλέκουν τη χώρα μέχρι τα μπούνια, μέχρι το λαιμό, μέχρι τα μπούνια και το λαιμό στον πόλεμο στην Ουκρανία, φτάσαμε μέχρι να στέλνουμε και απαγορευμένα όπλα, μέχρι όπλα λευκού φωσφόρου συμφώνησε να στείλει η χώρα μας. Και μόνο το ΚΚΕ το ανέδειξε. Ο Νίκος Παπαναστάσης που ήταν στην Επιτροπή Εξοπλιστικών του καταδίκασε το συγκεκριμένο ζήτημα. Ή στην Αλεξανδρούπολη, άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης αρνούνταν να φιλοξενήσουν στα εδάφη τους επικίνδυνα όπλα. Και εμείς κάναμε τα πρωτοπαλίκαρα του ΝΑΤΟ. Και την ίδια στιγμή βεβαίως δεν βλέπουμε να υπάρχει ίδια ευαισθησία όταν μακελεύεται ο Παλαιστινιακός λαός για μια γενοκτονία που είναι στη εξέλιξη. Εκεί δεν υπάρχει ευαισθησία για τους αναθεωρητισμούς, για την κατοχή. Για το κράτος δολοφόνων του Ισραήλ, σύμμαχο όλων των... Για να επιστρέψω στον κύριο Σταμάτη. Κύριε Σταμάτη... Δεν πιστεύω ότι υπάρχουν κράτη δολοφόνοι. Μάλλον την ειρήνη προωθεί το Ισραήλ. Κράτη δολοφόνοι μπορεί να μην υπάρχουν. Πρωθυπουργοί, εγκληματίες πολέμου όμως οι πρόεδροι μπορεί να υπάρχουν. Να υπάρχουν και τρομοκράτες. Δηλαδή... Ακόμα πραγματικά μετά από τόσους χιλιάδες νεκρούς με παιδιά, με παιδιά που μακελεύονται καθημερινά, μπορεί να συνεχίσετε να μιλάτε για την πρόθεση της τρομοκρατίας. Νομίζω η Χαμάς θα πρέπει να πάει στην πραγματεύση, να επιστρέψουν οι όμηροι και νομίζω ότι όλο αυτό θα εξελιχθεί προσθετικά και για τους δύο λαούς. Κάτι το οποίο προφανώς είχαμε δεχθεί. Οι χιλιάδες νεκροί, άμαχοι παιδιά, γυναίκες επιστρέφουν. Με συγχωρείτε. Σίγουρα είναι ότι υπάρχει πάντα αντίδραση του ελληνικού λαού και υπάρχει και σήμερα που οι κυβερνήσεις και οι σημερινές και οι προηγούμενες, γιατί δεν έγινε σήμερα όπως μας χαρακτήριζαν τότε και επί Τσίπρα γεωπολιτικός Μεντεσές στα Βαλκάνια, η Ελλάδα του ΝΑΤΟ. Και μια χαρά αυτό το ρόλο έπαιξε και η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, την έπαιξε και ο ΣΥΡΙΖΑ και το ΠΑΣΟΚ παλαιότερα. Μια χαρά σπήρανε όλη τη χώρα από την Αλεξανδρούπολη μέχρι τη Σούδα με βάσεις, που βεβαίως δεν είναι πρέσβυρες οι βάσεις της ειρήνης στους χώρους. Βομβαρδίζουν, μακελεύουν τους λαούς, μετατρέπουν δηλαδή και τον ελληνικό λαό σε θήτη άλλων λαών και βεβαίως ταυτόχρονα τον μετατρέπουν και σε στόχο εχθρικών αντιπίνων. Και αυτό πρέπει να βγουν και να πούν καθαρά τα κόμματα που στην πραγματικότητα στηρίζουν, που μπορεί να χρησιμοποιούν διγλωσία. Αλλά κοιτάξτε, στην Ευρωπαϊκή Ένωση δεν ξέρω ούτε ο ΣΥΡΙΖΑ, ούτε το ΠΑΣΟΚ, ούτε η Νέα Δημοκρατία να καταψήφισε την αποστολή όπλων στην Ουκρανία και την ενίσχυσή της. Το τι γίνεται στο εσωτερικό και για άλλου είδους λόγους αντιπολίτευση. Η Ελλάδα δεν θα έπρεπε ούτε στο ελάχιστο να έχει ενισχύσει την Ουκρανία. Ούτε βέβαια. Γιατί είναι άλλη συζήτηση το αν έπρεπε να πρωτοστατήσει σε αυτό και είναι άλλη συζήτηση το αν θα έπρεπε καθόλου. Δεν έχει καμιά δουλειά να εμπλακεί η χώρα σε έναν πόλεμο που τροφοδοτείται, που ενισχύεται μεταξύ των βουβαλιών και την πληρώνουν μια ζωή τα βατράχια. Αυτή τη στιγμή πραγματικά η χώρα αναλαμβάνει, ο λαός της χώρας αναλαμβάνει τεράστιους κινδύνους για την εμπλοκή σε έναν πόλεμο που προετοιμάζεται χρόνια, που τροφοδοτείται και από τις δύο μεριές χρόνια και είναι τουλάχιστον αστείο να συζητάμε ότι ξαφνικά το ΝΑΤΟ τώρα ανακαλύπτει ο ΣΥΡΙΖΑ ότι το ΝΑΤΟ είναι το οποίο του βάφτισε και ως ιερά αμυντική συμμαχία και ταυτόχρονα χαιρέτησε και καλά έκανε, έλεγε ο κύριος Κασελάκης, να πηγαίνουν στην Σαουδική Αραβία, στη Μέση Ανατολή οι φρεγάτες και να συμμετέχουν στην επιχείρηση ασπίδας για να μεταφέρουμε την ειρήνη και στις άλλες περιοχές. Αυτό θέλουν να μας πούν. Και ταυτόχρονα βεβαίως μετά να πέφτουν από τα σύννεφα για τα αποτελέσματα του κινδύνου αυτού που αναλαμβάνουν. Ούτε βεβαίως οι τεράστιοι εξοπλισμοί εξυπηρετούν την αμυντική ικανότητα της χώρας σε έναν υποτίθεται συμμαχικό οργανισμό όπου ο μεγαλύτερος εχθρός της χώρας είναι υποτίθεται σύμμαχός μας στο ΝΑΤΟ.